Здравейте, скъпи олимпийци! Аз съм Мони и е време за нашето четене. Ще продължа днес с четенето на Малкия принц на гръцки. Близко сме до края, така че днес, тъй като са по-кратки главите, ще прочита три глави. А подоки пераше на хижоста или нека, то ви влио маш, микрош принги паш, калия кроша по мена. Кефалио и кошто дефтеро. Калимера, ипе о микрош принкипас. Калимера, ипе о клидухос. Ти каниш εδώ, ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας. Ξεχωρίζω τους ταξιδιώτες σε πακέτα των χιλίων, είπε ο κλειδούχος. Κατευθύνω τα τρένα που τους κουβαλάνε. Άλλοτε προς τα δεξιά και άλλοτε προς τα αριστερά. Και βροντώντας σαν τον κεραυνό, μια φωτισμένη ταχεία αμαξοστοιχεία έκανε το μικρό φυλάκιο του κλειδούχου να τρέμει. «Πάρα πολύ βιάζονται», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Τι ψάχνουν να βρουν?» «Μήτε και ο ίδιος ο οδηγός της ατμομηχανής δεν το ξέρει», είπε ο κλειδούχος. Την ίδια στιγμή από την αντίθετη μεριά φάνηκε να έρχεται βροντοχτυπώντας μια δεύτερη κατάφωτη ταχεία. «Γυρίζουν κιόλας», ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας. «Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι, είναι μία αλλαγή. Γυρίζουν πίσω». «Δεν ήταν ευτυχισμένοι εκεί που βρίσκονταν». «Ποτέ δεν είναι κανείς ευχαριστημένος εκεί που βρίσκεται», είπε ο κλειδούχος. Ακούστηκε το βροντοχτύπημα μιας τρίτης φωτισμένης ταχείας. «Κυνηγούν τους πρώτους ταξιδιώτες», ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας. «Τίποτε δεν κυνηγούν», είπε ο κλειδούχος. «Κοιμούνται εκεί μέσα ή μπορεί και να χασμουριούνται. Μονάχα τα παιδιά ζουλάνε τις μύτες τους πάνω στα τζάμια». «Μονάχα τα παιδιά ξέρουν τι ψάχνουν να βρουν», έκανε ο μικρός πρίγκιπας. «Σπαταλάνε τον καιρό τους με μία κούκλα από κουρέλια και αυτή τους γίνεται πολύ σημαντική. Και αν κάποιος τους την πάρει, κλαίνε». «Τα παιδιά είναι τυχερά», είπε ο κλειδούχος. Κεφάλαιο 23. «Καλημέρα», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Καλημέρα», είπε ο έμπορος. Ήταν ένας έμπορος τελειοποιημένων χαπιών που έκοβαν τη δίψα. Έπινες ένα κάθε εβδομάδα και έτσι δεν ένιωθες πια την ανάγκη να πιεις νερό. «Γιατί τα πουλάς αυτά?» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας. «Έχεις μεγάλη οικονομία χρόνου», είπε ο έμπορος. «Οι ειδικοί έχουν κάνει τους υπολογισμούς. Κερδίζεις 53 λεπτά την εβδομάδα». «Και τι τα κάνεις αυτά τα 53 λεπτά?» «Τα κάνεις ό,τι θέλεις». «Εγώ», είπε μέσα του ο μικρός πρίγκιπας, «αν είχα 53 λεπτά σε χρόνο να ξοδέψω, θα έκανα σιγά σιγά ένα ωραίο περίπατο μέχρι κάποια πηγή». Κεφάλαιο 24. Βρισκόμαστε στην 8η μέρα από τότε που ο κινητήρας του αεροπλάνου μου είχε πάθει εκείνη την βλάβη πάνω από την έρημο και είχα ακούσει την ιστορία του εμπόρου πίνοντας τη στερνή γουλιά από το νερό που είχα. «Α!» είπε ο μικρός πρίγκιπας. Είπα στον μικρό πρίγκιπα. «Είναι πολύ όμορφες οι αναμνήσεις σου, μα δεν έχω ακόμη επισκευάσει το αεροπλάνο μου.
δεν έχω μήτε μία γουλιά νερό να πιω και θα ήμουν ευτυχής και εγώ το ίδιο αν μπορούσα να κάνω ένα περίπατο μέχρι κάποια πηγή». Η φίλη μου Ελεπού μου είπε: «Μικρέ και καλέ μου άνθρωπε, στην περίπτωσή μου δεν πρόκειται πια για την Ελεπού. Γιατί? Γιατί καθόλου απίθανο να πεθάνουμε από δίψα». Δεν κατάλαβε το συλλογισμό μου και απάντησε: «Είναι καλό να έχεις ένα φίλο ακόμη και αν πρόκειται να πεθάνει. Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένος που κάποτε είχα φίλη μία Ελεπού». «Δεν έχει συνέστηση του κινδύνου», σκέφτηκα. «Ποτέ του δεν ένιωσε μήτε πείνα, μήτε δίψα. Λίγος ήλιος του φτάνει». Όμως εκείνος με κοίταξε και απάντησε στη σκέψη μου: «Διψάω κι εγώ. Ας ψάξουμε για κανένα πηγάδι». Έκανα μία χειρονομία κούρασης. Είναι κουταμάρα να ψάχνεις για πηγάδι στην τύχη, μέσα σε μία έρημο. Ωστόσο μπήκαμε στο δρόμο. Αφού περπατήσαμε για ώρες και ώρες σιωπηλή, η νύχτα έπεσε και τα αστέρια άρχισαν να σκορπίζουν το φως τους. Τα έβλεπα σαν μέσα από όνειρο, καθώς είχα λίγο πυρετό εξαιτίας της δίψας μου. Τα λόγια του μικρού πρίγκιπα χόρευαν στη θύμησή μου. «Λοιπόν, ένιωσες και εσύ δίψα?» τον ρώτησα. Όμως δεν απάντησε στην ερώτησή μου. Μου είπε απλά: «Το νερό ίσως μπορεί να είναι καλό για την καρδιά». Δεν κατάλαβα την απάντησή του, μα δεν είπα τίποτε. Ήξερα πολύ καλά πως δεν έπρεπε να τον ρωτήσω. Ήταν κουρασμένος. Κάθισα κοντά του. Και ύστερα από κάμποση ώρα σιωπής είπε πάλι: «Τα αστέρια είναι όμορφα εξαιτίας ενός λουλουδιού που δεν το βλέπουμε». «Σίγουρα», το απάντησα και κοίταξα, χωρίς να μιλώ, τις κυματοειδείς πτυχές της άμμου που ξεχώριζαν κάπου από το φως του φεγγαριού. «Η έρημος είναι όμορφη», είπε. Και αυτό ήταν αλήθεια. Αγαπούσα πάντα την έρημο. Κάθεσε πάνω σε ένα λόφο από άμμο. Δεν βλέπεις τίποτα, δεν ακούς τίποτα. Και όμως κάτι εκπέμπει ακτίνες μέσα στην σιωπή. «Αυτό που κάνει όμορφη την έρημο», είπε ο μικρός πρίγκιπας, «είναι ότι κάπου κρύβει ένα πηγάδι». Ένιωσα κατάπληκτος, καταλαβαίνοντας ξαφνικά εκείνο το μυστηριώδες ακτινοβόλημα της άμμου. Όταν ήμουν μικρό παιδί, καθόμουν σε ένα παλιό σπίτι όπου σύμφωνα με την παράδοση βρισκόταν θαμμένος ένας θησαυρός. Βέβαια ποτέ κανένας δεν τον είχε ανακαλύψει, ούτε ίσως κανένας να μην τον είχε αναζητήσει. Όμως ο υποθετικός αυτός θησαυρός έκανε φανταστικά μαγευτικό όλο αυτό το σπίτι. Το σπίτι μου έκρυβε ένα θησαυρό στα βάθη της καρδιάς του. «Να! Είπα στο μικρό πρίγκιπα. «Είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για τα αστέρια ή την έρημο, εκείνο που δημιουργεί την ομορφιά τους, δεν μπορείς να το δεις». «Είμαι ευχαριστημένος», είπε, «που συμφωνείς με την Ελεπού μου». Καθώς αποκοιμόταν ο μικρός πρίγκιπας,
τον πήρα στην αγκαλιά μου και μπήκα στο δρόμο. Είχα την εντύπωση πως κουβαλούσα ένα εύραστο θησαυρό. Μάλιστα, μου φαινόταν πως δεν υπήρχε τίποτα πιο εύραστο πάνω στη γη. Κοίταζα στο φως του φεγγαριού, το χλωμό αυτό μέτωπο, αυτά τα κλειστά μάτια, αυτές τις μπούκλες των μαλλιών που ανεδεύονταν στον άνεμο. Και έλεγα μέσα μου, αυτό που βλέπω δεν είναι παρά ένα κέλυφος. Το πιο σημαντικό είναι αθέατο. Καθώς τα χείλη του άφηναν να σχηματίζεται σχεδόν ένα χαμόγελο, είπα ακόμη. Αυτό που τόσο πολύ μου κάνει εντύπωση με τούτο το παιδί είναι πόσο μένει πιστό σε ένα λουλούδι. Είναι η εικόνα ενός τριανδάφυλλου που λάμπει μέσα του σαν το φως μιας λάμπας, ακόμα και όταν κοιμάται. Και τον φαντάστηκα ακόμα πιο εύραστο. Εύθραστο. Πρέπει να προστατεύουμε καλά τις λάμπες. Είναι ένα φύσημα του ανέμου. Μπορεί και ένα φύσημα του ανέμου μπορεί να τις σβήσει. Και προχωρώντας έτσι με το χάραμα της μέρας, βρήκα το πηγάδι. Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим ви, че бяхме заедно.